Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ με ενδιαφέρον το διάλογο που αναπτύσσεται στην Ολομέλειά μας γύρω από το νομοσχέδιο που αφορά την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Είναι ένα σοβαρό νομοσχέδιο για πολλούς λόγους. Και θα ήθελα να πω ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα συγκυβερνώντα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα των οικολόγων και η ΑΝΕΛ νομίζω, διαθέτουν μια ευαισθησία περιβαλλοντική, όχι γενικού τύπου, αλλά πολύ συγκεκριμένη και εφαρμοστέα. Και υπ' αυτήν λοιπόν και υπ' αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Δεν είμαι ειδικός και έτσι θα προσπαθήσω να θέσω ερωτήματα με βάση την εμπεριστατωμένη επιστολή που έστειλε προς τους βουλευτές η WWF και η Greenpeace. Διαβάζω, οι δύο αυτές οργανώσεις μας καλούν να καταψηφίσουμε τα νομοσχέδια, διότι με τις προβλεπόμενες εκμεταλλεύσεις υδρογονανθράκων εγκλωβίζεται η χώρα σε ένα εξαιρετικά ρυπογόνο και επικίνδυνο για ανθρώπους και περιβάλλον μοντέλο ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό τις τοπικές οικονομίες και έτσι δίνουν απάντηση στα επιχειρήματα τα πολύ υποθετικά και λίγο φαντασμαγορικά ότι εκατοντάδες και χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από οποιασδήποτε τέτοιες επενδύσεις. Επίσης, επισημαίνουν στην επιστολή τους αυτές τις δύο οργανώσεις ότι οι συμβάσεις που είναι υπό την κρίση μας δεν δίνουν καμία εικόνα οικονομικής ωφέλειας για τη χώρα, εκτός από την πρωτοφανή και σαρωτική διακινδύνευση σημαντικών φυσικών περιοχών και πολύτιμων πόρων που αποτελούν περιουσία με διαγενειακή αξία. Δεν είναι σπίτι μας, δεν είναι η δικιά μας μόνο γενιά. Τα κληρονομήσαμε και θα το κληροδοτήσουμε το περιβάλλον. Τα οικονομικά των συμβάσεων δίνουν μια εικόνα αμφίβολων εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία εξαρτώνται από το εισόδημα και τα κέρδη του μισθωτή. Και άλλα λένε οι δύο αυτές οργανώσεις. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι ύποπτοι σε εισαγωγικά κατά της ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που λένε αυτά τα πράγματα, αλλά ένας κατεξοχήν υπέρ της ανάπτυξης και με κυρίαρχους τρόπους οργανισμός, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Διαβάζουμε εδώ, η Παγκόσμια Τράπεζα θα σταματήσει να χρηματοδοτεί αποστολές εντοπισμού και επιχειρήσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2019, όπως ανακοινώθηκε στην διάσκεψη στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια για στροφή προς τις πηγές ενέργειας που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον και άλλα τεινά. Πληροφορούμε επίσης ότι χώρες μεγάλες με παράδοση στην εξόρυξη υδρογονανθράκων και μάλιστα και στεριά, αναστέλουν ή και πάβουν αυτές τις γεωτρήσεις, όπως η Ιταλία. Και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, ακολουθώντας το παράδειγμα και της Παγκόσμιας Τράπεζας και μεγάλων χωρών της Ευρώπης, που δεν θέλουν το περιβάλλον να αποτελέσει άλλο ένα πεδίο εις βάρος δικαιωμάτων των πολιτών, αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες πάβουν να ασφαλίζουν τέτοιες επενδύσεις σαν αυτές που φέρνουμε στη Βουλή σήμερα. Πρέπει να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι κατ' επιταγή της Τρόικας. Είναι μια επιλογή που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση. Σε συνέχεια προηγουμένων κυβερνητικών επιλογών, των προηγουμένων κυβερνήσεων. Δεν σημαίνει ότι η συνέχεια του κράτους είναι συνέχεια υπεράνω πολιτικών επιλογών. Προφανώς και υπάρχει συνέχεια σε δεσμεύσεις, αλλά και προφανώς υπάρχουν και οι αλλαγές που προκύπτουν από την αλλαγή, από την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών σε ένα κοινοβούλιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε εδώ για να συνεχίσει, αλλά για να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον συνέχειας αλλά και ανατροπών, συνέχειας αλλά και τομών σε επιλογές μεγάλης εθνικής σημασίας, όπως είναι αυτές που αφορούν τις απειλές κατά του περιβάλλοντος. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος διακρίνεται και για την επιμέλειά του στα ζητήματα που παρουσιάζει, αλλά και για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, θα έχει την καλοσύνη να απαντήσει
στην κριτική που ασκείται από αυτές τις οργανώσεις, καθώς επίσης και στην απόφαση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κλείνοντας, με εμπιστοσύνη προς τις επιλογές που πρέπει να κάνουμε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη πτυχή. Κατάγομαι εκ πατρός από την Ιταλοκαρδανία. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν έχω δει και περιβαλλοντικές μελέτες τι σημαίνει να αρχίσει η εξόρυξη υδρογονανθράκων σε ένα κλειστό σύστημα όπως είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Επίσης δεν μπορώ να φανταστώ τι σημαίνει σε άλλες περιοχές, στην Ήπειρο και μάλιστα κοντά σε περιοχές Natura, όπως είναι το Ζαγόρι, να αρχίσουν να γίνονται εξορύξεις, έστω δειγματοληπτικές. Αλλά τι νόημα έχει δειγματοληψία παρά να έχουμε στοιχεία για την περαιτέρω εκμετάλλευση? Και τι σημαίνει εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τόσο λεπτές περιοχές ως προς την οικολογική τους προστασία? Τέλος, πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος που δεν προκύπτει σήμερα από τη συζήτησή μας, αλλά όταν τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Είναι ο κίνδυνος των σχιστολιθικών πετρωμάτων. Είναι η νέα αμερικανική πολιτική. Λένε ότι σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας μην το διανοηθούμε και αυτό. Αλλά δειγματοληπτικές εξορύξεις σημαίνουν ότι ανοίγουμε το δρόμο για τέτοιου είδους καταστροφικές επιλογές. Επαναλάβαμε με εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτροπούν τα χειρότερα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα την υπαριθμόν